Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν υπάρχει αφιβολία ότι έχουμε να συζητήσουμε ένα ακόμα δύσκολο προϋπολογισμό, στον οποίο λόγω των δεσμεύσεων από την πρόσφατη συμφωνία και των περιορισμών των δημοσιονομικών, η κυβέρνηση δεν είχε τη δυνατότητα να αναιρέσει το βασικό μηχανισμό της λιτότητας, ο οποίος εφαρμόστηκε όλα την προηγούμενη πενταετία ως η κυρίαρχη συνταγή για να βγούμε από την κρίση. Θεωρώ όμως ότι αυτός ο προϋπολογισμός έχει σημαντικά ποιοτικά διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους προηγούμενους. Πρώτον, εντάσσεται σε ένα συνολικό σχέδιο σταδιακής απεμπλοκής από τη λιτότητα και από τις μνημονιακές δεσμεύσεις, ένα σχέδιο που έχει οδικό χάρτη, που έχει πρώτα βήματα, που είναι η αξιολόγηση για ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, έχει επόμενα βήματα, που είναι η συζήτηση για το δημόσιο χρέος, για την παραγωγική ανασυγκρότηση του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας κλπ. Και δεύτερον, είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος εμπεριέχει περισσότερη δικαιοσύνη στην κατανομή των βαρών και κυρίως δημιουργεί περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για κοινωνική πολιτική, διακρίνεται από μια μεροληψία για τη δημόσια περίθαψη του κοινωνικού κράτους, που ενισχύονται συνολικά με 823 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό ακριβώς, κατά την άποψή μας, είναι το αποτύπωμα ενός προϋπολογισμού, του πρώτου προϋπολογισμού που φέρνει η αριστερή κυβέρνηση. Αυτό το αποτύπωμα είμαστε σίγουροι ότι και στον χώρο της υγείας, στον χώρο της δημόσιας περίθαψης, θα είναι ιδιαίτερα αισθητό την επόμενη χρονιά. Οι προβλέψεις του προϋπολογισμού και εκεί και στον χώρο της υγείας υπηρετούν ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο. Ένα πολιτικό σχέδιο που προβλέπει κάλυψη καθολική των ανασφάλιστων ανθρώπων, αντιμετώπιση αυτού του δραματικού κοινωνικού προβλήματος που υποβόσκει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το οποίο δυναμητίζει καθημερινά την κοινωνική συνοχή. Θα υπάρξει σε επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης πλήρης νομοθετική κατοχήρωση αυτού του σοβαρού θέματος και βεβαίως υπάρχουν παρεμβάσεις στήριξης και ενίσχυσης ενός δημόσιου συστήματος υγείας, το οποίο όντως είναι σε παρατεταμένη αστάθεια τα τελευταία χρόνια και το οποίο βεβαίως περιλαμβάνει και ενίσχυσή του με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, 3.500 νέων εργαζομένων γιατρών, νοσηλευτών, παραϊατρικού προσωπικού για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια. Όπως επίσης και υπάρχει για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια μία αναστροφή της τάσης συνεχούς περικοπής των δαπανών των νοσοκομείων, των λειτουργικών δαπανών των νοσοκομείων. Είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος στον χώρο της υγείας υπηρετεί ένα σχέδιο αναδιοργάνωσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Μέσα στο Δεκέμβρη θα παρουσιάσουμε μια συνολική πρόταση για το μοντέλο αναδιοργάνωσης και μεταρρύθμισης σε αυτό το τομέα, αλλά και για τα ενδιάμεσα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Είναι ένα σχέδιο που περιλαμβάνει αναδιοργάνωση του συστήματος προμηθειών, φαρμάκων και υλικών στα δημόσια νοσοκομεία, με μεγαλύτερη αξιοπιστία των υλικών και με προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Είναι ένα σχέδιο που περιλαμβάνει αναθέρμανση και βήματα στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που έχει βαλτώσει, παρεμβάσεις στον τομέα των εξαρτήσεων, στη λογική μιας ολιστικής φροντίδας και μιας πλουραλιστικής θεραπευτικής αντιμετώπισης των εξαρτημένων ανθρώπων. Είναι ένα σχέδιο που περιλαμβάνει μέτρα αξιοπρεπούς υγειονομικής φροντίδας των προσφύγων και των μεταναστών στη χώρα. Είναι ένα σχέδιο που περιλαμβάνει μέτρα αναδιοργάνωσης της δημόσιας υγείας. Αυτό είναι λοιπόν το συνολικό πολιτικό σχέδιο το οποίο υπηρετούν τα μεγέθη αυτά του προϋπολογισμού για το χώρο της υγείας. Ασκείται μία κριτική ότι τα μεγέθη αυτά δεν είναι πραγματικά. Η πραγματικότητα όμως λέει ότι για το 2015 είχαμε
όριο δαπανών στα δημόσια νοσοκομεία 1,388 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπήρχε δηλαδή οροφή πάνω από την οποία δεν μπορούσαν τα νοσοκομεία να αγοράσουν επιπλέον υλικά εξαιτίας των δεσμεύσεων του μεσοπρόθεσμου. Και εμείς, επειδή ακριβώς είχαμε εντοπίσει ότι αυτά τα όρια ήταν απολύτως προβληματικά και θα δημιουργούσαν τεράστια προβλήματα το τελευταίο τετράμινο του χρόνου, μέσα στο φθινόπωρο αναπροσαρμόσαμε αυτό το όριο, αυξήσαμε το όριο δαπανών κατά 150 εκατομμύρια ευρώ, αναιρέσαμε δηλαδή στην πράξη τις δεσμεύσεις του μεσοπρόθεσμου και καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο να επιβιώσουν τα νοσοκομεία, να κρατήσουν τον εφοδιασμό τους σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο μέχρι αυτές τις μέρες που παρουσιάστηκε νέο πρόβλημα και προκαλέσαμε νέα αύξηση του ορίου δαπανών κατά 48 εκατομμύρια ευρώ ακριβώς γιατί δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι θα αφήσουμε τα δημόσια νοσοκομεία, τους αρρώστους, τους χρόνιους πάσχοντες αυτής της χώρας χωρίς την αξιοπρεπή υγειονομική φροντίδα που χρειάζονται. Και αυτές τις μέρες γίνεται μια τεράστια σπέκουλα που πατώντας πάνω σε υπαρκτά προβλήματα και δυσκολίες εφοδιασμού αυτών των ημερών έχουμε τρομερά φαινόμενα, έχουμε διοικητές νοσοκομείων επειδή ακριβώς είναι η πατμόν να βγαίνουν και να καταγγέλουν ελλείψεις φαρμάκων στα δημόσια νοσοκομεία. Αυτή είναι η τραγικότητα της αντιπολίτευσης σε αυτή τη χώρα, αυτή είναι η τραγικότητα της πολιτικής κριτικής, της πολιτικής κριτικής σε μια κυβέρνηση που έχει δώσει δείγματα γραφής ότι πραγματικά θέτει ως προτεραιότητα τη δημόσια περίθαλψη. Μετά λοιπόν από αυτή τη δραματική περικοπή, το 2011 οι λειτουργικές δαπάνες ήταν 2,2 δις, φτάσαμε να είναι, όπως σας είπα πριν, το 2015 1,388-1,4. Πέραν αυτής της αύξησης θα υπάρχει επιπλέον αύξηση άλλα 150 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2016 και αυτό βεβαίως θα αποτυπωθεί στην αλλαγή που θα υπάρξει στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα διότι εκεί αποτυπώνονται οι δαπάνες, οι πραγματικές, οι δαπάνες που γίνονται σε δεδουλευμένη βάση. Αυτό έχει σημασία. Σημασία δεν έχει η αποτύπωση των μεγεθών που απεικονίζουν την ταμιακή βάση, αλλά το τι μπορεί να αγοράσει στην πραγματικότητα το νοσοκομείο. Αυτό είναι το θέμα. Αν μπορεί δηλαδή να, και αυτό ενδιαφέρει και την κοινωνία, αν μπορούν τα νοσοκομεία να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες που θα προκύψουν και λόγω της αυξημένης πρόσβασης των ανασφάλιστων στην επόμενη περίοδο. Και βεβαίως υπάρχει και αύξηση των εσόδων κατά πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας που προέρχεται από την αντίστοιχη αύξηση των μεταβιβάσεων κατά 200 εκατομμύρια ευρώ από τον ΕΟΠΗ, από 700 σε 900 εκατομμύρια ευρώ, που επίσης προέρχεται από αυξημένη μεταβίβαση πόρων από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, από τα ασφαλιστικά ταμεία δηλαδή, προς τον ΕΟΠΗ, όπου μέσα στο σχέδιο προβλέπεται ότι από 4,096 θα πάνε σε 4,370 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος. Άρα θεωρούμε ότι το 2016 θα υπάρξει μια πραγματική ενίσχυση οικονομική για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας που μέλημα δικό μας είναι να μεταφραστεί σε καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες, σε ανακούφιση των εργαζομένων που έχουν υποστεί τεράστια εργασιακή και μισθολογική πίεση τα τελευταία χρόνια και σε αξιοπιστία της δημόσιας περίθαλψης. Ποιο είναι το πραγματικό πολιτικό ζήτημα για μας? Το πραγματικό πολιτικό ζήτημα για μας, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι έχουμε πολύ χαμηλές πλέον δημόσιες δαπάνες υγείας. Έχουν κατρακυλήσει οι δημόσιες δαπάνες υγείας περίπου στο 5% του ΑΕΠ. Πολύ πιο κάτω από το μνημονιακό στόχο του 6%. Ήταν υπερβάλλον ο ζήλος των προηγούμενων κυβερνήσεων να περικόπτουν δημόσιες δαπάνες υγείας και κοινωνικού κράτους. Τα
ανεβάζουμε, αν καταλάβατε καλά, αν καταλάβατε καλά, αν καταλάβατε καλά, αυτό ακριβώς κάνουμε. Κύριε Βρούτση, παρακαλώ. Αν καταλάβατε παρακαλώ, καλά. Ησυχία, παρακαλώ. Αν καταλάβατε καλά, αυτό ακριβώς κάνουμε. Συνεχίστε. Όταν λοιπόν, το πολιτικό πρόβλημα λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι έχουμε χαμηλές δημόσιες δαπάνες, πολύ πιο κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, που είναι 6,5 με 7%, και αυτό δυστυχώς είναι μια ένδειξη απόκλησης και όχι σύγκλησης με την Ευρώπη. Και άρα για μας αυτό το οποίο χρειάζεται είναι μια στρατηγική σταδιακής αύξησης και σύγκλησης με τους μέσους ευρωπαϊκούς όρους, για να μπορέσει πραγματικά να ενισχυθεί η αξιοπιστία και η αξιοπρέπεια του δημόσιου συστήματος υγείας, χωρίς να υπάρξει αύξηση του συνολικού ποσοστού δαπανών, που είναι περίπου στο 9% του ΑΕΠ και που είναι όντως στους μέσους όρους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ, αλλά με ανακατανομή υπέρ των δημόσιων δαπανών και εις βάρος της αυξημένης ιδιωτικής δαπάνης, την οποία έχουν κληθεί να πληρώσουν αυτά τα χρόνια οι πολίτες μιας χώρας που φτωχοποιούνταν. Αυτό θεωρούμε ότι θα είναι, αυτός είναι ο στόχος μας. Σήμερα με αυτόν τον προϋπολογισμό κάνουμε ένα πρώτο αλλά πολιτικά σημαντικό βήμα, και αυτό θα είναι μια πραγματική επένδυση και στην πορεία της ευρωπαϊκής σύγκλησης της χώρας και της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ταυτότητας, μια επένδυση στην κοινωνική συνοχή, στην αξιοπρέπεια των πολιτών και, επιτρέψτε μου να πω, και στη δημοκρατία. Ευχαριστώ.